Μαζί σας και πάλι κυρίες και κύριοι, είμαι φιλοξενούμενος στον κύριο Γιώργο Τσόκο, εκπρόσωπο ομάδας κατά της γονικής αποξένωσης. Ένα εθνικό πρόβλημα η γονική αποξένωση που θα αντιγνωρίσουμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι και πώς μπορούμε όλοι οι γονείς να βοηθήσουμε. Καλώς μας ήρθατε κύριε Τσόκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε και την δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, κλινική ψυχολόγο, διδάκτορα εξελικτικής σχολικής κατεύθυνσης. Αναμένουμε να είναι σε λίγα λεπτά μαζί μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα από εσάς, κύριε Τσόκο, και να μας εξηγήσετε πότε συστάθηκε ο σύνδεσμός σας. Μάλιστα. Ο σύνδεσμος, η ομάδα, έχει συσταθεί πριν ένα χρόνο και κάποιους μήνες. Βασικά ήταν αποτέλεσμα διάφορων γονιών που έχουν παρόμοιο πρόβλημα, ίδιο πρόβλημα, όπου έχουν έρθει αυτοί οι γονείς κοντά και έχουμε δημιουργήσει την ομάδα αυτή. Σε διάστημα ενός χρόνου έχουμε καταφέρει πάρα πολλά σαν ομάδα. Έχουμε... Κάτω από ποια ομπρέλα, είναι κάτω από κάποια ομπρέλα που λειτουργεί ή είναι ανεξάρτητη? Είναι ανεξάρτητη, δεν είναι κάτω από κάποια ομπρέλα. Έχουμε καταφέρει να εγγράψουμε το θέμα στην προσυζήτηση στην Κυπριακή Βουλή, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου συζητήθηκε 3-4 φορές και θα συνεχίζει τώρα και με τη νέα Βουλή. Έχουμε επίσης καταφέρει να δώσουμε δημοσιότητα σε αυτό το θέμα. Χρειάζεται κάποια νομοθεσία για τη γονική αποξένωση και να μας εξηγήσετε, για όσους θέλουν έτσι να κατανοήσουν περισσότερο, τι ακριβώς σημαίνει γονική αποξένωση? Η γονική αποξένωση είναι ένα φαινόμενο όπου όταν υπάρχει ένα διαζύγιο, υπάρχουν παιδιά στη μέση και ο ένας γονιός, να το πούμε απλά, βάζει τα παιδιά πάνω να μην θέλουν τον άλλο γονέα. Για διάφορους λόγους, είτε εκθηκητικούς λόγους, είτε οικονομικούς ή οτιδήποτε άλλο που δεν αφορά τα παιδιά. Δεν μιλούμε για περιπτώσεις γονέων όπου υπήρχε βία στην οικογένεια κάτι. Δεν συσχετίζεται αυτό. Καμία σχέση. Είναι περιπτώσεις γονέων οι οποίοι δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι που συνέβη κάτι το οποίο ήταν η κακόβουλη... Οι κακόβουλοι αυτοί των γονιών που είχαν τη φύλαξη συνήθως των παιδιών. Για κακόβουλα το κάνουν όλο αυτό. Δεν είναι απλά κακόβουλα το παιδί. Κακόβουλα δεν επιτρέπουν στο παιδί μέσω πλήσης εγκεφάλου, μέσω διάφορων τεχνικών που χρησιμοποιούν οι γονείς αυτοί, οι αποξενωτές γονείς, με σκοπό εκδίκηση ή να προκαλέσουν ζημιά στον γονέα, τον άλλο γονέα που είναι αυτός που δεν μένει με το παιδί συνήθως. Να πούμε ότι λόγω του ότι η φύλαξη στην Κύπρο είναι κυρίως στις μητέρες, δηλαδή οι περισσότερες μητέρες έχουν τα παιδιά μετά από ένα διαζύγιο, με 97% σε ποσοστά, ακούμε περισσότερο για μητέρες που αποξενώνουν παιδιά από τον πατέρα τους. Άρα είναι πιο συχνό. Είναι πιο συχνό λόγω του ότι τη φύλαξη έχουν οι μητέρες. Όμως σαν ορισμός η γονική αποξένωση δεν υπάρχει. Δεν το κάνει περισσότερο πατέρας ή μητέρα. Μπορεί εξίσου να το κάνει και ένας πατέρας. Και έχουμε περιπτώσεις αρκετών μητέρων. Τι ζητάτε εσείς, δηλαδή τι νομοθεσία ζητάτε για να, για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε? Ζητούμε μια νομοθεσία η οποία να τιμωρεί με διάφορους τρόπους, δεν σημαίνει φυλάκιση, μπορεί να είναι ένα πρόστιμο, μπορεί να είναι μια επίπληξη από τον δικαστή. Τους γονείς οι οποίοι παρακούν τα υφιστάμενα διατάγματα. Όπου έχει αποδεδειγμένα φανεί ότι ένας γονιός κακόβουλα επηρεάζει το παιδί να μην θέλει τον άλλο του γονέα, τότε εκεί πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία η οποία να εφαρμόζεται. Αυτή τη στιγμή στα υφιστάμενα διατάγματα επικοινωνίας, βγαίνουν τα διατάγματα επικοινωνίας και δεν εφαρμόζονται καθόλου. Δεν έχουν εφαρμογή και ο ένας τα ρίχνει στον άλλο. Η αστυνομία σου λέει είναι το δικαστήριο, ο δικαστήριος σου λέει το γραφείο ευημερίας. Και είναι ένας κύκλος στο οποίο δεν μπορείς να βγεις. Δεν υπάρχουν διατάγματα αυτή τη στιγμή τα οποία εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ. Σαν να μην είναι παρανομία αυτό, ενώ λέει ξεκάθαρα το διάταγμα ότι είναι, απαγορεύεται να μην κάνεις όπως λέει το διάταγμα κτλ. Και δεν έχουν απολύτως καμία ισχύ. Εμείς ζητούμε να εφαρμοστούν τα υφιστάμενα διατάγματα, τα οποία μπορεί να είναι και φύλαξης κάποιες φορές. Τι συμβαίνει όμως με τα οικογενειακά δικαστήρια σχετικά με το θέμα το οποίο μας λέτε? Τα οικογενειακά δικαστήρια έχουν πάρα πολύ χρονοβόρες διαδικασίες.
Αυτό το επισημαίνει και σε έρευνα τη σχετική με τη γονική αποξένωση που έκανε η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παιδιού του 2012. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ο χρόνος εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν παιδιά. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Ίσως υποστελέχωση, δεν είναι computerized το σύστημα το δικαστήριο. Δηλαδή ξεκινάς ένα δικαστήριο για παρακοή διατάγματος επικοινωνίας ή για να βγει διάταγμα επικοινωνίας καινούριο, μόλις πάρεις διαζύγιο. Εάν η άλλη πλευρά φέρει ενστάσεις και δεν βγει αμέσως, τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει 2 χρόνια, 3 χρόνια να βγάλεις διάταγμα επικοινωνίας ή να αλλάξεις διάταγμα επικοινωνίας. Σε αυτό το διάστημα, όταν υπάρχει αποξένωση, λόγω αυτής της χρονοβόρας διαδικασίας των δικαστηρίων, τα παιδιά αποξενώνται ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Οπότε είναι σαν να βοηθά το κράτος να μεγαλώνει το πρόβλημα αυτό. Εσείς, κύριε Τσόκο, αντιλαμβάνομαι, το έχετε βιώσει ο ίδιος προσωπικά και αυτό ήταν το ερέθισμα για να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο. Που από πόσα μέλη απαρτίζετε? Έχουμε γύρω στις 500, ξέρουμε για 500, έχουν έρθει κοντά στις 500 υποθέσεις. Έχουν εγγραφεί 3.500 άτομα. Έχουμε όμως 500 υποθέσεις που, είναι, που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Για 500 υποθέσεις που... Τις οποίες γνωρίζουμε εμείς. Υπάρχουν άλλες οι οποίες δεν έχουν έρθει, δεν έχουν αποταθεί κοντά μας. Αυτές οι 500 υποθέσεις έχουν πάει στα οικογενειακά δικαστήρια? Κάποιοι έχουν πάει στα οικογενειακά δικαστήρια, κάποιοι δεν έχουν καν διατάγματα επικοινωνίας και απλά δεν τους αφήνουν να βλέπουν τα παιδιά τους. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πραγματικά αυτή η αριθμή που μας παρουσιάζεται τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει αναφέρει στη Βουλή ο πρόεδρος του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε μια από τις συναντήσεις που είχαμε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι το πρόβλημα δεν είναι να βγει το διάταγμα. Τα διατάγματα βγαίνουν, εξυφώνουν από τους δύο γονείς, κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μετά που πας πίσω δικαστήριο γιατί δεν εφαρμόζονται αυτά τα διατάγματα. Ο αριθμός αυτός είναι τεράστιος. Και ας μην ξεχνάμε ότι ειδικά για τις γυναίκες που έχουν αποξενωθεί από τα παιδιά τους, είχαν τη φύλαξη και με κακόβουλα ο άλλος γονιός πήρε τα παιδιά παράνομα, αφού υπάρχει φύλαξη στη μητέρα. Για τις μητέρες είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί έχουμε και ένα ταμπού στην Κύπρο. Ότι, ας πούμε, μια μητέρα γνωρίζει κάποιος σε μια κοινωνική δεξίωση κάτι, έχεις παιδιά, αν έχω παιδιά, πού είναι τα παιδιά σου, δεν είναι μαζί μου τα παιδιά. Υπάρχουν και κάποια ταμπού. Θα χρεωθεί την αποτυχία, θα χρεωθεί. Μάλιστα, ειδικά για τις μητέρες, ναι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βγουν και να μιλήσουν για αυτό το, για αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές γυναίκες στην Κύπρο που βιώνουν το ανάλογο. Βιώνουν το ανάλογο. Mm-hmm. Έχει γίνει κάποια έρευνα στην Κύπρο για την γονική αποξένωση? Η μόνη έρευνα είναι αυτή της Επιτρόπους Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σε μια τελευταία συνέντευξη της έχει δηλώσει ότι πάνε κοντά της γύρω στις 80 περίπου υποθέσεις γονικής αποξένωσης κάθε μήνα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, δεν γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι πρέπει να αποταθούν και κοντά της να ενημερώσουν σχετικά όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Πολύ λίγος ο κόσμος γνωρίζει για την Επίτροπο. Αυτό σημαίνει ότι ίσως να μιλάμε για πάνω από διπλάσιο αριθμό το μήνα. Απλώς δεν το γνωρίζουμε. Απλώς δεν το γνωρίζουμε. Η αστυνομία μας έχουν πει πολλές φορές σε διάφορους σταθμούς πανκύπρια ότι ένα από τα 70% των μικροπαραπτωμάτων που παίρνουν ως καταγγελίες είναι αυτά της παραβίασης της επικοινωνίας. Μάλιστα, και αυτά μένουν χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη, μένουν, σκεπάζονται για κάποιο λόγο, γιατί ίσως δεν υπάρχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που θέλετε να προσθέσετε εσείς. Μάλιστα. Ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί αυτό το θέμα. Αυτό που γινόταν μέχρι πριν τη δημιουργία της ομάδας ήταν να πήγαινε στην αστυνομία να κάνει την καταγγελία για παρακοή διατάγματος και η αστυνομία έπαιρνε την καταγγελία προφορικώς. Και όχι γραπτός. Όχι γραπτός, όπως γίνεται με όλες τις καταγγελίες. Mm-hmm. Οπότε αυτό που έκανε αυτό η αστυνομία. Γιατί προέκυπτε? Κανείς δεν μας έχει ενημερώσει. Δεν υπάρχει μία απάντηση συγκεκριμένη? Όχι, απλά το έπαιρναν προφορικώς, το κατέγραφα στο σύστημά τους ότι ήρθε ο ΤΑΔΕ και έκανε αυτή την καταγγελία. Και σου έλεγαν ξεκίνα δικαστήριο. Ναι, τίποτα. Μετά σου έλεγαν ξεκίνα εσύ δικαστήριο και κάλεσε την αστυνομία να έρθει ως μάρτυρας. Μάρτυρας της υπόθεσης. Λίγους μήνες μετά που ξεκίνησε η ομάδα, μετά τις πιέσεις που
προσπαθήσαμε να βάλουμε στο κράτος. Έχει αλλάξει αυτή η τακτική και πλέον ο γενικός, η αστυνομία παίρνει γραπτές καταγγελίες μετά από πολύ κόπο από τους γονείς. Δηλαδή, πας εκεί, σου λένε δεν γίνεται, πρέπει να τηλεφωνήσεις στο αρχηγείο αστυνομίας για να τους μιλήσουν και να γίνει η δουλειά όπως πρέπει. Οπότε στο τέλος παίρνουν την καταγγελία αν επιμένει ο γονιός, γραπτός. Και αφού μαζευτούν 4-5 καταγγελίες, τότε κλείνει ο φάκελος και πάει στο Γενικό Εισαγγελέα. Όπου ο Γενικός Εισαγγελέας έχει ξεκινήσει ήδη την πρώτη υπόθεση και κινάει ποινική αγωγή στο γονέα, ο οποίος παράκουσε το διάταγμα του δικαστηρίου. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε και βλέπουμε και την νομική πτυχή που θα πρέπει να υπάρξει. Θα δούμε στη συνέχεια όμως και την άποψη και την τοποθέτηση της ψυχολόγου, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, για να δούμε αυτά τα παιδιά. Πώς το βιώνουν όλο αυτό το πράγμα, που είναι το πιο συγκλονιστικό από Σίγουρα. Όλα. Θύματα τα παιδιά. Θύματα τα παιδιά και δεύτερο αυτοί που το δημιουργούν, που είναι και οι θύτες και τα θύματα, mm-hmm. εν ολίγης, αλλά αυτά τα παιδιά πώς το βιώνουν όλο αυτό το πράγμα και πώς το κατανοούν. Έχει Σίγουρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και πάρα πολύ λυπηρό να συμβαίνει και στη δική μας κοινωνία. Πραγματικά, εγώ ξαφνιάζομαι με αυτόν τον αριθμό που μας έχετε δώσει αυτή τη στιγμή. Μέσα είναι από τα τεράστιο. Στοιχεία που το πρόβλημα είναι τεράστιο. Που έχουν προκύψει. Το Γραφείο Ευημερίας Παλαιοκτήτων των υποθέσεων που χειρίζονται έχουν να κάνουν με γονική αποξένωση. Mm-hmm. Αυτή είναι ποσοστά που μας τα είπαν ήδη. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι το έχετε ψάξει πολύ εσείς το θέμα. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει, αλλά όχι σε τόσο βαθμό. Για παράδειγμα, στην Ιταλία συνέβαινε ακριβώς το ίδιο πράγμα με την αστυνομία όπως συνέβαινε στην Κύπρο. Αποφάσισαν 2-3 πατέρες και μία μητέρα να αποταθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, mm-hmm. όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε τους γονείς αυτούς και έβαλε πρόστιμο στην Ιταλία σαν χώρα. Την επόμενη μέρα μετά που έγινε αυτό, δόθηκαν εντολές η αστυνομία να προχωράσει σύλληψη όταν παρακούν τα διατάγματα. Mm-hmm. Και η παρακοή των διαταγμάτων έχει φτάσει εκεί που ήταν, ας πούμε, ένα 70, ας πούμε, παράδειγμα, ένα παράδειγμα λέω τυχαίο, έχει φτάσει στο 1-2% τώρα. Mm-hmm. Οπότε μόνο γνωρίζοντας οι γονείς αυτοί ότι θα έχουν επιπτώσεις κάνοντας αυτό, δεν το κάνουν. Μάλιστα. Αυτό έχει λειτουργήσει, λοιπόν. Αυτό έχει λειτουργήσει. Θετικά που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο. Κάτι άλλο, στην Αγγλία τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Οκτώβριο, έχει περάσει νομοθεσία για ψυχολογική κακοποίηση. Ναι. Αυτό τώρα όμως θέλει περισσότερη υποδομή για να μπορέσεις να ανακαλύψεις και να υποστηρίξεις ότι υπάρχει ψυχολογική κακοποίηση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τα κυπριακά, όταν θέλει ένας γονιός να πάει το παιδί του σε ψυχολόγο. Όλοι οι γονείς οι αποξενωμένοι, αυτό που ζητάνε στο δικαστήριο, θέλω να πάει το παιδί σε ψυχολόγο. Εάν δεν δεχτεί ο άλλος γονέας, δεν μπορεί να πάει το παιδί σε ψυχολόγο. Πρέπει να βγει διάταγμα δικαστηρίου, δηλαδή το Γραφείο Ευημερίας, αν σου πει ναι, χρειάζεται ψυχολόγο το μωρό. Αν δεν δεχτεί ο άλλος γονιός, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ενώ μπορούσε, αφού το υπεύθυνο είναι το Γραφείο Ευημερίας για να παρακολουθά μια οικογένεια. Εφόσον θεωρήσει ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο το Γραφείο Ευημερίας, πρέπει αυτό να ήταν. Γιατί να ξεκινήσει μια διαδικασία δικαστηρίου άλλον ένα χρόνο για να βγει διάταγμα να πάει το παιδί σε ψυχολόγο. Εδώ είναι αυτό που είπατε, τις χρονοβόρες διαδικασίες που πολλαπλασιάζουν ένα πρόβλημα και με τίποτα δεν το επιλύουν, τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται από όλα αυτά που μας λέτε. Περιμένετε από τη Νέα Βουλή να περάσετε ίσως μια ρύθμιση, ένα νέο νομοθέτημα ή ίσως να... στους υπάρχουν νόμους να προσθέσετε και αυτά που μας λέτε σήμερα, ποια είναι ακριβώς η σκέψη σας? Αυτό περιμένουμε και πιστεύουμε με τη νέα Βουλή που έχει και νέα άτομα μέσα, πιο νεαρά άτομα ή άτομα που έχουν ζήσει γονική αποξένωση, θα είναι, πιστεύω, πιο βοηθητικό στο να προχωρήσει αυτό πιο γρήγορα. Είμαστε στα σκαριά τώρα, ετοιμάζουμε την νομοθεσία. Με βάση νομοθεσία που υπάρχει σε δύο άλλες χώρες για τη γονική αποξένωση, το Μεξικό και η Βραζιλία. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο είναι άμεσα στα σχέδια μας, μόλις συσταθεί τώρα σε λίγο καιρό. Να μπορέσετε να κάνετε την ανάλογη πρόταση. Μάλιστα. Και να την προωθήσουμε. Και να την προωθήσετε και εφόσον να δείτε τις διαδικασίες. Mm-hmm. Οι αριθμοί μιλάνε. Είναι σημαντικό αυτό που είπαμε, να μιλάμε με αριθμούς, γιατί αυτοί καταδεικνύουν το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος. Όπως είπαμε και εσείς γνωρίζετε καλύτερα, ότι σίγουρα υπάρχουν και άλλα περιστατικά που δεν έχουν, είτε δεν έχουν έρθει σε εσάς, είτε τα έχουν κρατήσει. Πολλοί γονείς βιώνουν το ανάλογο πρόβλημα και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτό κάναμε και όλοι εμείς που έχουμε συστάσει την ομάδα αυτή. Στην αρχή ο καθένας βγαίνει από μόνος του.
επειδή είναι, κάτι, είναι ένα πρόβλημα που αν ο άλλος δεν έχει παιδιά ή δεν το έχει ζήσει, είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις τι συμβαίνει. Να μας πείτε λίγο, εσείς πώς το αντιμετωπίσατε, ποιο ήταν το πρώτο δείγμα που σας κίνησε έτσι την εντύπωση ή που σας οδήγησε για να φτάσετε ως εδώ που φτάσατε? Εγώ δεν είχα καν διάταγμα επικοινωνίας για 7 χρόνια. Δηλαδή είχα ελεύθερη επικοινωνία με το παιδί, διανυχτερεύσεις, απογεύματα, καλοκαίρια, Πάσχα, Χριστούγεννα, κανονικά. Ξαφνικά παντρεύτηκε η μητέρα και εκεί από μία μέρα στην άλλη άλλαξαν τα πάντα. Δεν ήθελε το παιδί να έρθει. Λέω εγώ, τι συνέβη. Προσπάθησα να μιλήσω μαζί της, τίποτα το παιδί. Η μητέρα τίποτα, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Και στο τέλος πήγα να βγάλω διάταγμα επικοινωνίας, πιστεύοντας ότι αυτό θα μου λύσει το πρόβλημα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα στην πορεία, όπως όλοι μας έχουμε καταλάβει, αυτό το διάταγμα επικοινωνίας δεν ισχύει. Έχω ένα διάταγμα επικοινωνίας τώρα το οποίο δεν ισχύει. Παρακούεται. Γιατί δεν υπάρχει νομοθεσία που δεν επιβάλλεται η νομοθεσία. Οι νομοθεσίες υπάρχουν. Απλά δεν εφαρμόζονται αυτές οι νομοθεσίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα ουσιαστικά. Και είναι ένας κύκλος όπου το Γραφείο Ευημερίας σας στέλνει αστυνομία, δικαστήριο και πάει ένας κύκλος χωρίς να ξέρεις από πού βγαίνει. Σας κούρασε αυτό το πολύ πράγμα? Πολύ κουραστικό. Για να πείτε τα παρατάω ή σας δυνάμωσε παράλληλα, δηλαδή εκεί που λες ότι στην δεν αρχή, στην αρχή ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Γνωρίζοντας όμως άλλους γονείς που έχει χρόνια που παλεύουν, 3-4 χρόνια, εκεί καταλαβαίνεις ότι παίρνεις μια δύναμη για να μπορείς να συνεχίσεις. Και πιστεύουμε όλοι... Όταν κάποιος λοιπόν βιώνει το ίδιο πρόβλημα με σένα, είναι κινητήρια δύναμη. Σίγουρα. Και αυτό συμβαίνει με την ομάδα. Γι' αυτό έχουν δουλέψει. Έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα αυτά που έχουμε καταφέρει. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η ομάδα απαρτίζεται από περισσότερους άνδρες. Από περισσότερες γυναίκες. Από περισσότερες γυναίκες. Όντως. Οι γυναίκες είναι πιο ενεργές σε τέτοια εθελοντική βάση. Είναι πολύ παράξενο αυτό και εγώ είχα... Περίμενα να ακούσω αριθμό, διότι γνωρίζουμε ότι... Οι γυναίκες εκφράζονται πιο εύκολα. Δεν θα έρθουν να σου πούν. Ο άντρας είναι πιο, νομίζω με βάση τους, το τι βλέπω, ενεργά, είναι πιο πολλές γυναίκες. Ενεργά μέλη που διοργανώσαμε την Διεθνή ημέρα κατά της γονεϊκής αποξένωσης 25 Απριλίου και πέρσι και φέτος διοργανώσαμε ένα event στη Λίδρας. Αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες αυτές, δεν θα συνέβαινε αυτό το... Ούτε καν θα υπήρχε ομάδα, νομίζω. Άρα λοιπόν δημιουργήσατε αυτή την ημέρα ενημέρωσης, αυτή τη Διεθνή ημέρα, και αντιλαμβάνομαι ότι οι περισσότεροι από εμάς που δεν εμπίπτουμε στην κατηγορία αυτή, δεν γνωρίζαμε κιόλας καθόλου όλο αυτό το πρόβλημα. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν. Ο κόσμος το γνώριζε, αλλά δεν το ονόμαζε γονική. Έλεγε, βάλει το μωρό πάνω. Ναι. Δεν χρησιμοποιούσαν το σωστό ορισμό. Τώρα πλέον πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος, λόγω της διάστασης που πήρε το θέμα στα μίντια κτλ., έχει... Έτσι, λες γονική αποξένωση και καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί όταν μιλάμε για γονική αποξένωση, δεν αποξενώνεται μόνο ο γονιός. Αποξενώνεται η γιαγιά, ο παππούς, θείος. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον γονέα αυτό, αποξενώνεται. Τέλειος. Είναι συγκινητικό σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάναμε, που ερχόνταν γιαγιάδες και μας έλεγαν ο γιος μου, ο άγγονας μου. Ήταν απίστευτο. Όλοι συνήθως ξέρουν κάποιον που το έχει συμβεί αυτό. Πιστεύετε ότι μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα, κύριε Τσόκο, της γονικής αποξένωσης μετά από την... που καταφέρατε να συσταθεί μια ομάδα και να εγγράψετε στην Κυπριακή Βουλή για να ξεκινήσει μια συζήτηση? Θα θέλαμε να πιστεύουμε. Το πρόβλημα όμως έχει να κάνει και με... είναι οικονομικό για το κράτος. Δηλαδή τα γραφεία, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας είναι υποστελεχωμένα. Δεν υπάρχουν καν ψυχολόγοι στις υπηρεσίες. Είναι άλλο τμήμα, άλλη διαδικασία για ψυχολόγους. Ενώ έπρεπε, τουλάχιστον για τα παιδιά, υπάρχουν ψυχολόγοι. Μιλούμε επίσης για εκπαίδευση των λειτουργών.
χρειάζονται συνεχείς. Αυτό σίγουρα ένα σίγουρα, κόστος για το κράτος σίγουρα. Μεγάλο. Αλλαγή νοοτροπίας από την αστυνομία να εφαρμόζει τις νομοθεσίες. Οι χρονοβόρες διαδικασίες στο δικαστήριο, γιατί συμβαίνουν. Ίσως να είναι έλλειψη δικαστών. Έχετε θέσει πολλά ερωτήματα. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να ακούσουμε και την άποψη της κυρίας Θεοδοσίου. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. Είναι εδώ μαζί μας η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, κλινική ψυχολόγος, διδάκτορας εξελιχτικής σχολικής κατεύθυνσης. Καλώς μας ήρθατε, καλώς σας μεσημέρι. Ήρθατε από την όμορφη Πάφο. Ναι, είμαι από Λεμεσό, αλλά σήμερα ήμουν Πάφο, οπότε ήρθα την Πάφο. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε, μας έχει εξηγήσει και ο κύριος Τσόκος και μας έχει περιγράψει πώς λειτουργεί αυτό από το θέμα και του γονέα αλλά και του συνδέσμου και πώς λειτουργήσε και τον αριθμό που πραγματικά μας έχει, εμένα προσωπικά μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλος. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς πώς βιώνει ένα παιδί τώρα, να έρθουμε στο κομμάτι της ψυχολογίας, την γονική αποξένωση. Ναι. Λοιπόν, ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται ένα παιδί, ανάλογα με την εξελικτική φάση, ανάλογα με το γνωστικό του επίπεδο, βιώνεται διαφορετικά. Όμως, οι έρευνες γύρω από αυτό το θέμα λένε ότι τα παιδάκια περνούν από κάποια στάδια μέχρι να αποξενωθούν πλήρως από τον γονέα τους. Ο αποξενωτής γονιός δηλαδή χρησιμοποιεί κάποιες τεχνικές, κάποιες τακτικές καλύτερα, όπου βάσει χρησιμοποιώντας τις αυτές αποπροσανατολίζει στην ουσία το παιδί από τον άλλο του γονιό και το παιδί δεν θέλει στην ουσία να έχει επαφές με τον αποξενωμένο γονιό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκλαμβάνει όλη αυτή την ιστορία, το παίρνει πάνω του που λένε, να το πούμε λαϊκά, το παίρνει πάνω του και θεωρεί ότι αυτός θα εκδικηθεί τον άλλο γονιό που έχει πράξει, τέλος πάντων έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, τα οποία του έχει, αυτά τα κατασκευασμένα σενάρια τα έχει βάλει, ας πούμε, ο αποξενωτής γονιός στο μυαλό του παιδιού. Περιγράφει δηλαδή συμβάντα που μπορεί και το ίδιο να μην τα θυμάται, αλλά του τα έχει διηγηθεί πάρα πολλές φορές ο αποξενωτής γονιός και αυτό λοιπόν στην ουσία πιπηλάει όλο αυτό την κατασκευασμένη πραγματικότητα που βιώνει το παιδί εναντίον του αποξενωμένου γονέα. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί και δικαίως που λένε ότι το συγκεκριμένο σύνδρομο του, γενικά το σύνδρομο αποξένωσης, γονεϊκής αποξένωσης έχει δεχτεί άπειρη και σκληρή κριτική από πάρα πολλούς τέλος πάντων και ειδικούς αλλά και από άλλες ειδικότητες. Ωστόσο, εγώ δεν θα μείνω στο αν θα το ονομάσουμε σύνδρομο ή αν θα το ονομάσουμε γονεϊκή αποξένωση ή αν θα το ονομάσουμε χύψη. Εγώ θα μείνω σε αυτό που βιώνει το παιδί. Και ως ειδικός που έχω αναλάβει τέτοιες περιπτώσεις και έχω δουλέψει με αυτά τα παιδιά και σε Ελλάδα και σε Κύπρο, έχω να σας πω ότι τα έχω συναντήσει. Και έχω συναντήσει πανομοιότυπες περιπτώσεις. Ποια είναι τα συμπτώματα ενός αποξενωμένου παιδιού? Είναι ένα αποξενωμένο παιδί, μπορούμε να πούμε ότι το κάθε παιδί, όπως λέμε όλοι οι ψυχολόγοι, είναι μοναδικό, διαφορετικό κτλ. Άρα, κατ' επέκταση, και αυτό που βιώνει ο καθένας μας, το βιώνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, μέσα από έρευνες έχουν καταγραφεί 17 και πλέον ενδείξεις από το πώς ένα παιδί μπορεί να επικοινωνήσει από τον αποξενωμένο τρόπο γενικά που βιώνει στους άλλους. Και αυτό είναι. Δεν έχει καθόλου ενοχή για αυτά που λέει για τον αποξενωμένο του γονέα. Γενικότερα έχει μια τάση να επιτίθεται λεκτικά, να λέει πράγματα τα οποία μπορεί και να μην ισχύουν. Αυτή είναι μια συμπεριφορά που είναι σε διάφορες ηλικίες, δηλαδή κυμαίνεται σε διάφορες ηλικίες του παιδιού. Είναι ανάλογα με την εξελικτική φάση που βρίσκεται το παιδί, δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Mm-hmm. Ναι. Ωστόσο σας λέω για παιδιά σχολικής ηλικίας και εφηβικής ηλικίας που είναι σε θέση να έχουν αυτή την συμπεριφορά. Γιατί τα παιδάκια προσχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση, όπως καταλαβαίνετε, να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Ωστόσο, ακόμα και να θυμούνται όμως, γιατί για να κλείσω λίγο την παρέθεση με την προσχολική ηλικία, τα παιδάκια προσχολικής ηλικίας που βάσει των ερευνών για τη μνήμη, την εξελικτική έτσι, διαδικασία του πώς θυμάμαι, μετά τα 4 ξεκινάει κανείς να θυμάται γεγονότα και να μπορεί έτσι να τα λέει με λεπτομέρεια. Πώς εξηγούμε το γεγονός ότι παιδάκια κάτω των 4 ετών ή και των 4 ετών μπορεί να διηγούνται γεγονότα τα οποία έχουν ζήσει και τα επικαλούνται, ότι τα έχουν ζήσει στη διάρκεια τέλος πάντων της προσχολικής τους ηλικίας και τα θυμούνται με λεπτομέρειες.
Εκεί λοιπόν, όταν έρχεται ένα παιδί και σου λέει τέτοια γεγονότα και καταφεύγεις στην επιστημονοσύνη και βλέπεις ποιες έρευνες έχουν γίνει πάνω σε αυτό το τομέα και πόσο ένα παιδί μπορεί να θυμάται και τι μπορεί να θυμάται, τότε κατανοείς ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ότι κάποιος έχει στην ουσία γεμίσει το μυαλό αυτού του παιδιού, της προσχολικής ηλικίας, με κατασκευασμένες πραγματικότητες προκειμένου να πετύχει το σκοπό του. Οπότε είναι πάρα πολλές οι ενδείξεις, πέραν από αυτό που κοιτάμε είναι ότι... Όταν έχετε καταλάβει όλο αυτό, όταν συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα, πώς μπορείς να βοηθήσεις ένα παιδί, τόσο το παιδί όσο και την οικογένειά του? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχήν, έτσι όπως είναι η νομοθεσία, φαντάζομαι τα έχετε πει με τον κύριο Τσόκο. Ναι, μας τα έχει πει. Δεν είναι καθόλου βοηθητική σε όλο αυτό. Γιατί ένας αποξενωτής γονιός μπορεί και να μην υπογράψει, γιατί πρέπει να πάρουμε εμείς οι ψυχολόγοι την υπογραφή και των δύο γονιών προκειμένου να δούμε ένα παιδί. Μπορεί και να μην θελήσει λοιπόν να υπογράψει για να εξεταστεί το παιδί από έναν παιδοψυχολόγο, είτε από τις κρατικές υπηρεσίες είτε ιδιώτη. Οπότε αυτό είναι μια κατάσταση η οποία παρεμποδίζει την εξέταση και του παιδιού και γενικά όλων των καταστάσεων. Έστω και αν οι υπηρεσίες, όπως είπαμε πριν, κοινωνικής ευημερίας, λένε ότι πρέπει να δει ψυχολόγο το μωρό. Ακριβώς. Δεν μπορούν. Ακριβώς. Δεν μπορεί να δει ψυχολόγο εάν δεν δεχτούν και δύο γονείς ή εάν δεν πας δικαστήριο να βγάλεις ένα διάταγμα. Για να δει το παιδί ψυχολόγο. Το διάταγμα παίρνει πάνω από ένα χρόνο και είναι τόσο επίπονο και ψυχολογικά αλλά και χρονικά και έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για να βοηθηθεί το συγκεκριμένο παιδί. Ναι. Πέραν αυτού, είναι πάρα πολύ, όταν σε νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η κρατική λειτουργία, η ψυχολόγη κρατικής του κράτους τέλος πάντων, είναι καλύτερη σε αυτή την περίπτωση για να κάνουν εξέταση στο παιδί. Με ποια έννοια? Γιατί ο ιδιώτης θα έχει να κάνει με τον πελάτη του. Και εκεί το σωστό βεβαίως είναι ο ιδιώτης να δει ότι ο πελάτης του είναι το παιδί. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βγάλεις άκρη και να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να φτάσει η γνωμάτευσή σου στην υπηρεσία που χρειάζεται, χωρίς να μαλώσεις με τον ένα γονιό, χωρίς να έρθετε σε αντιπαράθεση, μπαλώνει ο ένας με τον άλλον, ποιος θα πάρει το μέρος του ειδικού κτλ. Οπότε νομίζω και έχω γνωρίσει, αλλά και ξέρω περιπτώσεις τέλος πάντων συναδέρφων στην κρατική υπηρεσία που είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους και πραγματικά έχω δει και εκθέσεις οι οποίες είναι εξαιρετικές και γνωρίζουν επί του θέματος και νομίζω ότι είναι καλύτερος ένας ψυχολόγος από την κρατική υπηρεσία να κάνει αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει μια αποξένωση, την έκθεση για το παιδί. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί δεν θα μπει σε αυτό το τρυπάκι του να πάρει, τέλος πάντων, να μαλώσει με τους γονείς για να υποστηρίξει αυτό που πρέπει για το δίκαιο του παιδιού του. Πώς συμπεριφέρονται, πώς ανταποκρίνονται οι αποξένωτες γονείς στη θεραπευτική παρέμβαση? Διότι αυτό που μας λέτε τώρα είναι μια θεραπευτική παρέμβαση. Πώς ανταποκρίνονται και οι μεν και οι δεν? Καταρχήν πρέπει να πηγαίνουν για να κάνουν θεραπευτική παρέμβαση. Για να δούμε πώς ανταποκρίνονται. Από την εμπειρία μου, πιστέψτε με, δεν πολύ θέλουν να πάνε. Που το πρόβλημα είναι εκεί. Ναι. Το πρόβλημα είναι ο γονιός, δεν είναι το παιδί. Και να πάει σε ένα ψυχολόγο το παιδί και να ακολουθήσει κάποια θεραπεία, εάν ο γονιός δεν έχει θεραπευτεί, mm-hmm. Μένουμε στο ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ναι. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά και στις περιπτώσεις που γίνεται και έχει πάρθει η απόφαση το παιδί και η οικογένεια και οι γονείς, να παρέμβει η ψυχολόγος για να επιληθεί το θέμα, δεν γίνεται. Ναι. Καταρχήν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επίσης έχουμε θέμα, ότι ένα παιδί για να μπορέσει να καταλάβει τι συμβαίνει και να έρθει σε επαφή με τον αποξενωμένο γονιό του και να αντιληφθεί ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι και να δει, να δει μια πιο θετική πλευρά και να αποδεχτεί τον αποξενωμένο γονιό του, θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο εκδήλωσης της αποξενωτικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, αν εγώ αναλάβω ένα παιδί το οποίο το βοηθάω να αντιληφθεί ότι ο αποξενωμένος γονιός του το θέλει, ποτέ δεν το απέρριψε, είναι εκεί για αυτόν, το αγαπάει και το χρειάζεται τέλος πάντων στη ζωή του και πρέπει να έχει επαφή μαζί του. Και πηγαίνει στο σπίτι του όπου υπάρχει ο αποξενωτής γονιός, ο οποίος δεν θέλει να δεχτεί βοήθεια για να αντιληφθεί το θέμα και του ξαναλέει αυτά την ίδια ιστορία. Πιστεύετε ότι αυτό το παιδί, ποιον από τους δύο θα ακούσει, τον ψυχολόγο ή τον γονιό του που είναι κάθε μέρα δίπλα του?
βεβαίως στο γονιό του. Άρα εδώ τίθενται πάρα πολλά θέματα. Τίθεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που να υποστηρίζει πάρα πολύ την προσπάθεια τη δική σας. Και έρχομαι σε εσάς έτσι καταληκτικά, κύριε Τσόκο, να μας πείτε για άλλη μία φορά και να δώσουμε και κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας του συνδέσμου ή κάποιες πληροφορίες σε πιθανούς ανάλογους γονείς που βιώνουν κάτι ανάλογο. Όσο πιο πολύ μεγαλώνει αυτή η ομάδα, σίγουρα, τόσο πιο εύκολο είναι να επιτευχθεί ο στόχος. Το τηλέφωνο μας είναι 70.887. Έχουμε μία σελίδα στο Facebook, Parental Alienation Cyprus, που μπορεί κάποιος να μας βρει. Οτιδήποτε πληροφορίες ή από δημοσιεύματα ή οτιδήποτε τα βάζουμε στο Facebook μας. Άρα εκεί υπάρχει πλούσια ενημέρωση για τη δράση. Και συμμετοχή του κόσμου, συζητήσεις. Γίνεται. Ναι, είναι ένας ανοιχτός διάλογος. Ανοιχτός διάλογος. Mm-hmm. Που βοηθάει, νομίζω. Είναι αποτελεσματικός αυτός ο διάλογος. Πολύ, πολύ αποτελεσματικός. Ειδικά σήμερα με τα social media, Facebook κτλ. Είναι πολύ αποτελεσματικό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι γονείς δεν πρέπει να τα παρετούν. Γιατί αποδεδειγμένα τα παιδιά αυτά όταν μεγαλώσουν και καταλάβουν, όταν ενηλικιωθούν και καταλάβουν, έρχονται πίσω στους γονείς αυτούς και καταλαβαίνουν τι κακό τους έκανε ο άλλος γονιός. Και αυτή η ψυχούλα που έχει τόσο πολύ τραυματιστεί, πώς μπορείς αυτή την ψυχή μετά να τη θεραπεύσεις? Είναι δύσκολο, γιατί γενικά εμείς οι ψυχολόγοι συνηθίζουμε να λέμε ότι η παιδική ηλικία είναι η καλύτερη παρακαταθήκη που μπορεί να δώσεις σε ένα παιδί. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις περάσει όλη σου την παιδική ηλικία ζώντας μόνο με τον ένα γονιό, ενώ ο άλλος ζει και σε θέλει και είναι εκεί και επιθυμεί και διακαώς να έχει οποιαδήποτε επαφή μαζί σου. Είναι δηλαδή κρίμα και άδικο, γιατί ο άλλος γονιός δυσκολεύεται να αντιληφθεί, δυσκολεύεται να καταλάβει τι κακό προξενεί στο παιδί του. Δεν λέμε ότι όλοι οι αποξενωτές γονείς είναι τέλος πάντων στο ίδιο καζάνι. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι τελείωσε ο γάμος τους, τέλος πάντων πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους. Όμως αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν πρέπει αυτό το θέμα να το πληρώνουν τα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Και να τιμωρούνται τα παιδιά τους για αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Μας ενημερώσατε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Θα περιμένουμε την εξέλιξη του θέματος με τη νέα Βουλή. Θα κάνετε τις δράσεις τις οποίες μας έχετε πει και εδώ θα είμαστε για να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας σας και να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο στη 1 εδώ μέσα από την τηλεόραση του Plus. Γεια σας.